Γεια σας κύριε Μαρούπα, τι κάνετε? Γεια σας, μια χαρά, εσείς τι κάνετε? Καλά, καλά. Λοιπόν, συμβολική κινητοποίηση στην Ακρόπολη. Συμβολική. Για να κάνει το γύρο του κόσμου, αν καταλαβαίνω καλά, ε. Και το γύρο του κόσμου, και εδώ πέρα να σταλεί και ένα μήνυμα και εμείς στη χώρα μας, ότι υπάρχει ουσιαστική αντίδραση στη συμφωνία από ένα μεγάλο κομμάτι των εργαζομένων και του ελληνικού λαού, το οποίο όμως είναι απέναντι και στον εθνικισμό που αναπτύσσεται και από τη δική μας πλευρά των συνόρων, δυστυχώς. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν, αυτό το μήνυμα, καλούμε σήμερα τον κόσμο. Και έχετε σήμερα το απόγευμα συγκέντρωση. Αν δεν κάνω λάθος, είναι η πρώτη που κάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα με αφορμή το Μακεδονικό, ή κάνω λάθος? Κοιτάξτε, όλο αυτό το διάστημα, σε πάρα πολλές συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις, εδώ όλο αυτό το διάστημα που έχει ανοίξει με τη συμφωνία με τη γειτονική χώρα, έχουμε πάρει πολλές πρωτοβουλίες και έχει γίνει πολύ μεγάλη ζήτηση και στους χώρους δουλειάς και σε γειτονίες για το συγκεκριμένο θέμα. Αλλά συλλαλητήριο με την έννοια να κυριαρχεί η αντίθεση στη συμφωνία. Είναι το πρώτο που κάνετε σήμερα το απόγευμα. Βέβαια, αυτή τη νατοϊκή έμπνευση συμφωνία είναι σήμερα το συλλαλητήριο το απόγευμα στην Αθήνα 6.30 ώρα. Το Πάρκο Ελευθερίας, πρώην ΑΤΕΣΑ, όπως υπάρχουν και συλλαλητήρια και σε άλλες πόλεις, δηλαδή Θεσσαλονίκη και Λάρισα. Και θα κατευθυνθείτε προς Βουλή? Θα δούμε και θα είναι συνέχεια. Θα υπάρξει ομιλία από τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, τον Δημήτρη τον Κουτσούμπα, επειδή έχουν εκεί πέρα πάρα πολλοί κόσμος, ο οποίος να τοποθετηθεί στην ουσία της συμφωνίας, που είναι ακριβώς αυτή, ότι έχει ένα αμερικανατικό περιεχόμενο, το οποίο το θεωρούμε πολύ επικίνδυνο και για το δικό μας το λαό και για τους λαούς της περιοχής. Άρα είπατε σήμερα το απόγευμα στις 6.30 ομιλία του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος, και ανάλογα και με την συμμετοχή και ανάλογα πώς θα είναι και τι θα επιτρέπει και η αστυνομία. Δεν ξέρω, γιατί ακούμε θα είναι πολύ φρούριο το κέντρο, ενδεχομένως να πορευτείτε και προς την πλευρά της Βουλής, αλλά άκουσα και προς το άγαλμα Τρούμαν μπορεί να γίνει κάτι συμβολικό, αν κατάλαβα καλά. Θα δούμε. Εντάξει, το βασικό για μας είναι να κατέβει πάρα πολλοί κόσμος, να παρέμβει στις εξελίξεις και να μην μείνει σε ένα θέατρο το οποίο στείλεται στη Βουλή. Σε κόμματα τα οποία συμφωνούν στην ουσία της συμφωνίας και έχουν σηκώσει μια κουρνιά αυτό γύρω το νοματολογικό για να κρύψουν αυτή ακριβώς την ουσία, να παρεύει ένας κόσμος ο οποίος είναι απέναντι και στον εθνικισμό και τον αλετρωτισμό, τα τις δύο πλευρές συνόρων και από τη δική μας πλευρά, και να εκφραστεί ένα καθαρό εργατικό λαϊκό όχι και σε κλιμάκωση της πάλης απέναντι σε αυτούς τους σχεδιασμούς. Γιατί ξέρετε, και αυτά τα θέματα το κόμμα μας έχει πάρει με πάρα πολλούς τρόπους. Δηλαδή δεν έχει περάσει πολύ καιρό. Και από όταν κάναμε συγκέντρωση του εξωτερικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, σηκώνοντας συνολικά το θέμα των επικίνδυνων εξελίξεων στην περιοχή και σε σχέση με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και τη Συμφωνία των Πρεσπών. Δηλαδή, έχουμε ξαναπαρέμβει με πάρα πολλούς τρόπους. Με διαφορετικό τρόπο, απλώς είναι πρώτη φορά συλλαλητήριο. Λοιπόν. Και τότε είχαμε κάνει συγκέντρωση στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και πορεία μέχρι την Αμερικάνικη Πρεσβεία. Και σήμερα ο κόσμος. Στο ΕΑΤΕΣΑ, δίπλα από το Μέγαρο Μουσικής, 6.30 ώρα. Ναι, παρά το κλίμα της δημοκρατίας, να δώσει το παρόν. Να είναι δυναμικό, ηχηρό και να δίνει πνοή για τη συνέχεια. Να είστε καλά, κύριε Μαρούπα, σας ευχαριστώ. Εσύ να είστε καλά.